πολιτικού αεροσκάφους στα όρια του FIR Αθηνών και του FIR της Αιγύπτου. Συγκεκριμένα πολιτικό αεροσκάφος τύπου Airbus 320 με χαρακτηριστικό κλήσης Mike Sierra Romeo 804 των Αιγυπτιακών αεροδραμών που εισήλθε από το σημείο Πίντο και εξήλθε από το σημείο Κούμπι εκτελώντας το δρομολόγιο από Παρίσι για Κάιρο σε ύψους 37.000 πόδια χάθηκε 5 ως 10 ναυτικά μίλια νότια του σημείου Κούμπι. Αμέσως ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το σήμα ήρθε στις 3.37, στις 3.41. 4 λεπτά αργότερα εξεδόθη κατόπιν ετήσεως του ΕΞΕΔ εντολή για απογείωση αεροσκάφους 130 την 112 πτέρυγα μάχης. Το αεροσκάφος απογειώθηκε άμεσα και παράλληλα ζητήθηκε η συνδρομή του πολεμικού ναυτικού για παροχή συνδρομής στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς απέπλευσε από την ίσο Αστυπάλα για την περιοχή του συμβάντος. Άμεσα εκδόθηκε νόταν, καθώς και έκδοση παν-παν. Στο αεροσκάφος επέμεναν 59 άτομα και 4 άτομα πλήρωμα. Συνδρομή από τη μεριά της Αιγύπτου είναι με 2 F-16, 1 S-130. Από τη μεριά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ενεργοποίησαν 2 αεροσκάφη S-130. Το αεροσκάφος ΑΣΕΦΕ, το οποίο είναι αεροπορικής συνεργασίας, το ραντάρ για το συντονισμό και τις επικοινωνίες και παράλληλα διετάχθησαν από το κέντρο επιχειρήσεων ένα Super Puma και ένα S-70 ελικόπτερα μετέβησαν στην Κάρπαθο προκειμένου να συμμετέχουν στις έρευνες και στη διάσωση. Παράλληλα ειδοποιήθηκε το υποβρύχιο Ματρόζος, το οποίο βρίσκεται σε ρατοϊκή άσκηση της Endeavour, σε περίπτωση που χρειαστεί, παρότι βρίσκεται γύρω στα 100 μίλια από το σημείο που φέρεται να έχουμε την απώλεια του σήματος, να συμμετάσχει αν χρειάζεται στις έρευνες. Επικοινώνησα αμέσως κατά τις πρωινές ώρες με τον Υπουργό Άμυνας της Αιγύπτου, τον στρατηγό Σέντκι Σόπχη, του δήλωσα τα συλληπιτήριά μου και την διάθεση εκ μέρους Ελλάδος για την ενέργεια των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης. Με ευχαρίστησε ιδιαίτερος. Του ανέφερα τα μέσα τα οποία συμμετέχουν εκ μέρους Ελλάδος και του είπα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι στη διάθεση των αιγυπτιακών φίλων και συμμάχων ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και την παροχή κάθε υποστήριξη που θα χρειαστεί. Παράλληλα επικοινώνησα με τον Γάλλο στρατιωτικό ακόλουθο που με ειδοποίησε για τη συμμετοχή εκ μέρους της Γαλλίας ενός αεροσκάφους Falcon ναυτικής συνεργασίας και του δήλωσα αμέσως ότι αποδεχόμαστε το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την συμμετοχή της Γαλλίας με το Falcon στην έρευνα και τη διάσωση. Επικοινώνησε ο Διευθυντής του Ρωματικού Γραφείου, ο Πρέσβης κ. Καραγιάννης, επικοινώνησε μαζί του ο στρατιωτικός ακόλουθος της Αμερικανικής Πρεσβείας και ο ακόλουθος της Ρωσικής Πρεσβείας. Από την Αμερικανική πλευρά έχουμε τη συμμετοχή ενός αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας Papa 3, στο οποίο και αποδεχθήκαμε την συμμετοχή του στις ενέργειες έρευνας και διάσωσης. Επικοινώνησα και με τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, και τον ενημέρωσα για όλες τις ενέργειες Ελλάδος. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για το ατύχημα που προκύπτει από την αεροπορική εικόνα του κέντρου επιχειρήσεων είναι ότι στις 3.37 το αεροσκάφος που βρισκόταν περίπου 10 με 15 μίλια μέσα στον αιγυπτιακό εναέριο χώρο, στο ΦΥΡ της Αιγύπτου, σε ύψος 37.000 ποδών πραγματοποίησε μία στροφή 90 μοιρών αριστερά και εν συνεχεία μία στροφή 360 μοιρών προς τα δεξιά, κατερχόμενο από τα 37.000 στα 15.000 πόδια, όπου και χάθηκε η εικόνα που είχαμε περίπου στα 10.000 πόδια. Για όλα αυτά ενημερώθηκε και η Αιγυπτιακή πλευρά και συνεχίζει να ενημερώνεται. Ζητήσαμε από τη Γαλλία
μέσω του στρατιωτικού ακολούθου στην Αθήνα την επιχειρησιακή εικόνα που πιθανώς υπάρχει από τον δορυφόρο, φωτογραφικό δορυφόρο Ήλιος ή από, τα επιχειρησιακά μέσα που διαθέτουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις και έγινε άμεσα αποδεκτό το αίτημα, όπως επίσης ζητήσαμε και από τις φίλες και σύμμαχες χώρες οποιοδήποτε μπορεί να παρέχει δορυφορική εικόνα ή οποιαδήποτε πληροφορία να την μεταβιβάσει είτε στην Αίγυπτο κατευθείαν είτε μέσω ημών στις ένοπλες δυνάμεις Αιγύπτου. Θέλω να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ίδιου του Πρωθυπουργού τις ευχές στο να έχει μια καλή κατάληξη η συγκεκριμένη υπόθεση, αν και φέρεται ότι το αεροσκάφος έχει χαθεί και μέχρι τώρα δεν υπάρχουν σαφή αποτελέσματα από τις ενέργειες έρευνας και συνεχίζουμε και διαθέτουμε παράλληλα και αεροσκάφη F-16 από την Κρήτη σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετέχουν στην ενέργεια εστίαση. Είμαι στη διάθεση για ερωτήσεις. Υπάρχει από νωρίς μια εφημολογία για στίγμα ότι δόθηκε από σήμα κινδύνου. Από κάποιο κουτί, κάποιο πομπό του αεροσκάφου. Έχετε σε τέτοια πληροφόρηση? Είναι τη έρευνα δίση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι ή έχει απλωθεί πάρα πολύ? Μέχρι πριν από λίγη ώρα δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Υπήρξε κάποια πληροφορία για στίγμα, το διερευνούμε από τις επίσημες πηγές για την περιοχή που βρίσκεται δυτικότερα του σημείου εισόδου του αεροσκάφους. Αυτό όμως δεν είναι επιδομένη πληροφορία μέχρι τώρα. Θα σας ενημερώνουμε και αν υπάρχει οτιδήποτε, το γραφείο τύπου θα σας ενημερώσει. Θα ενημερώνω. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μου προκαλεί εντύπωση όχι η άμεση ενεργοποίηση της ελληνικής πλευράς, που εκτιμώ ότι είναι δεδομένη γιατί τα παρακολουθούμε αυτά, όσο η άμεση αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης σε αυτό το γεγονός και με κάνει να εκπλήσουμε λίγο ως προς το σκέλος με τους Αιγυπτίους. Δηλαδή, γιατί εσείς τα κάνετε όλα αυτά, αυτό το συντονισμό και όχι οι Αιγύπτιοι που είναι οι τυπικά υπεύθυνοι? Εγώ ενημερώθηκα καταρχήν από το μέσω του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας την ώρα που εξεδόθηκε το σήμα γύρω στις 3:40. Τις έρευνες τις συντόνισε η Ελλάδα όσον αφορά το ελληνικό FIR, αλλά η επικοινωνία μου με τον Υπουργό Άμυνας της Αιγύπτου είναι διότι, όπως ξέρετε, με την Αίγυπτο έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας. Είναι μια φίλη και σύμμαχος χώρα. Έχουμε εφαπτώμενους εναέριους χώρους. Έχουμε κοινές ασκήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται τον τελευταίο χρόνο και σε επίπεδο πολεμικής αεροπορίας, αλλά γενικότερα των ενόπλων δυνάμεων, και θεωρώ ότι η υποχρέωση μιας φίλης και συμμάχου χώρας είναι η άμεση συνδρομή, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ελληνικό εναέριο χώρο και τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να επιβεβαιώσετε μια μαρτυρία που διαβάσαμε είτε καπετάνιου πλοίου είτε κατά άλλους επιβατικού αεροσκάφους? Με τον κύριο Καμένο, είπε ότι η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί για να συνδράμει σε αυτή την τεράστια επιχείρηση και ο Γιώργος Σιδέρης αργότερα θα μας ενημερώσει για ό,τι νεότερο. Το σημαντικό είναι αυτό που κατάλαβα εγώ τουλάχιστον από τον κύριο Καμένο, γιατί στα στρατιωτικά δεν τα ξέρω, είναι ότι την ευθύνη είπε δύο φορές ότι θα βοηθήσουμε, θα συνδράμουμε, θα κάνουμε στις έρευνες στην Αίγυπτο. Την ευθύνη δεν την έχει η Ελλάδα. Την ευθύνη διεθνώς την έχει το κράτος εντός του FIR όπου συνέβη. Ακριβώς. Και εφόσον είχε περάσει από το FIR Αθηνών, αυτό μας έλειπε να είχαμε περάσει σαφώς. Γιατί καμιά φορά ξέρεις στα σήμερα. Λοιπόν, ο Σόιμπλε είπε πάλι για το χρέος ότι θα ξεκινήσει η συζήτηση από το 2017 κτλ. Αλλά είπε και ότι.